Θα λύσουμε μια άσκηση στους σημάντες. Η άσκηση μας δίνει τα εξής. Μας λέει ότι έχουμε έναν επίπεδο ημάντα και μας δίνει ότι οι στροφές της κινητήριας τροχαλίας νία ένα ίσον 600 rpm. Η διάμετρος της κινούμενης τροχαλίας D2 ίσον 900 χιλιοστά. Η μεταφερόμενη ισχύς P ίσον 9,42 PS, η σχέση μετάδοσης I ίσον 1 τρίτο. Μας ζητάει να βρούμε την περιφερειακή ταχύτητα του ημάντα V, μας ζητάει να βρούμε την περιφερειακή δύναμη F και μας ζητάει να βρούμε την ροπή μη 1 και την ροπή μη 2 του κινητήριου και του κινούμενου άξονα αντίστοιχα. Πάμε να λύσουμε λοιπόν την άσκηση. Για να βρούμε την περιφερειακή ταχύτητα V, ο τύπος που μας δίνει την περιφερειακή ταχύτητα V είναι ίσον P επί D επί Ν. Πολύ προσοχή. Εδώ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον D2 και τον Ν1. Πρέπει να είναι είτε D1 Ν1 είτε D2 Ν2. Άρα από τη σχέση μετάδοσης 1 προς 3 μπορούμε να βρούμε το D1 και έχοντας και τον Ν1 να βρούμε την περιφερειακή ταχύτητα V. Πάμε λοιπόν. I ίσον 1 τρίτο. Συνεπάγεται λοιπόν. D1 προς D2 ίσον 1 τρίτο. Συνεπάγεται. 31 ίσον με D2 συνεπάγεται D1 ίσον 900 χιλιοστά δια 3. D1 λοιπόν ίσον με 300 χιλιοστά. Βρήκαμε το D1. Πάμε τώρα να κάνουμε αντικατάσταση να βρούμε το V. V ίσον 3,14. Πολύ μεγάλη προσοχή. Η περιφερειακή ταχύτητα μας δίνεται σε μέτρα το δευτερόλεπτο. Για να βγάλουμε λοιπόν αποτέλεσμα μέτρα το δευτερόλεπτο, πρέπει να έχουμε κάνει, να έχουμε κάνει μετατροπή στις μονάδες μας και το D1 που είναι 300 χιλιοστά να μας γίνει σε μέτρα. Το διαιρούμε λοιπόν δια 1000. 300 χιλιοστά δια 1000 για να μας γίνει μέτρα. Όπως επίσης και το Ν που είναι οι στροφές μας και είναι 600 rpm. Το διαιρούμε δια 60 έτσι ώστε να μας δώσει στροφές το δευτερόλεπτο για να βγει μέτρα ανά δευτερόλεπτο η περιφερειακή ταχύτητά μας. Άρα λοιπόν αυτό εδώ μας κάνει 10 και αυτό εδώ μας κάνει 0,3. Συνεπάγεται λοιπόν V ίσον 3,14 0,3 μέτρα επί 10 rps. Συνεπάγεται το V αυτό είναι 3,14 επί 3, μας δίνει 9,42 μέτρα το δευτερόλεπτο. Βρήκαμε λοιπόν και την περιφερειακή ταχύτητα V. Πάμε να βρούμε τώρα την περιφερειακή δύναμη F. Ο τύπος μας δίνει την περιφερειακή δύναμη F είναι ίσον F επί V ίσον 75 επί P. Συνεπάγεται λοιπόν F επί 9,42 ίσον 75 επί P που είναι επίσης 9,42. Αυτά απλοποιούνται και μας δίνει λοιπόν F ίσον 75 Ν. Πολύ μεγάλη προσοχή στις μονάδες. Βάζουμε στο τέλος πάντα μονάδες. Πάμε να βρούμε τώρα την ροπή μη 1. Μη 1 είναι ίσον με F επί D1 δεύτερα. Συνεπάγεται μη 1 ίσον με 75 επί D1. Το D1 είναι 0,3 μέτρα δια 2. Αυτό μας κάνει 11,25. Τότε μη 1 ίσον 11,25 dan επί μέτρο. Πάρα πολύ προσοχή στις μονάδες. Έχουμε τη δύναμή μου η οποία είναι 75 Ν, dan επί μέτρα λοιπόν, μας δίνει Ν επί μέτρα. Για να βρούμε τη μη 2 μπορούμε με δύο τρόπους. Είτε μη 2 ίσον F επί D2 δεύτερα και τότε μη 2 ίσον 75 επί 0,9 μέτρα δια 2 και το μη 2 μου κάνει 33,75 dan επί μέτρα. Είτε από τη σχέση μετάδοσης, η οποία είναι Ι ίσον μη 1 προς μη 2, δηλαδή 1 τρίτο ίσον μη 1 προς μη 2. Θα βγάλουμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Ότι η μη 2 δηλαδή είναι 3 φορές την μη 1.
μπορεί κάποιος να σκεφτεί για να βγάλω την, την ροπή μη ένα να χρησιμοποιήσει τον τύπο που έχουμε μάθει ότι μη ένα ίσον 71.620 επί π δια νη, όπου π είναι η ισχύς, μεταφερόμενη ισχύς, και νη είναι οι στροφές κάθε φορά νη ένα ή τεν νη δύο. Κάνοντας αυτόν τον τύπο θα καταλήξουμε πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα με μια μικρή διαφορά. Απλά προτιμάμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο μη ένα ίσον εφ επί ντε δεύτερα, γιατί είναι πιο εύκολες οι πράξεις. Εδώ αν προσέξετε ότι έχουμε να κάνουμε πράξη 71.620 επί π, όπου είναι 9,42, και μετά να το διαιρέσουμε με τις στροφές που είναι 600 rpm. Αυτό είναι σχετικά δύσκολο να κάνουμε τις πράξεις, άρα προτιμάμε τον τύπο μη ένα ίσον εφ επί ντε δεύτερα, που είναι πιο εύκολες οι πράξεις και θα μας δώσουν παραπλήσια αποτελέσματα. Είτε με τον ένα τύπο κάνετε, είτε με τον άλλον, το αποτέλεσμα θα βγει σωστό και θεωρείται σωστό στις ασκήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερες ασκήσεις στο τεχνικήεκπαίδευση.gr.